Όλα έτοιμα, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Γρηγόρος Καλάκωσης Βάρδας. Σε θυμίζω πρώτο ημίχρονο, λευκή ισοπαλία, πάω Βάρδα Στίβα. Ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου λοιπόν. Φτωχό πρώτο μέρος, με λίγες φάσεις. Μια Θήβα που στέκεται αρκετά καλά στο παιχνίδι και δεν έχει ξεχωρίσει κάποια από τις δύο ομάδες, θα λέγαμε. Και μια καλή ευκαιρία πάντως η Βάρδα με τον Καρούτη στο 35. Έτρεξε με προθέσεις ο μόνος. Ένα σουτ στο 18. Πάνω τα δοκάρια. Και ο Τόσκα στο 20 στη γωνιά του μάλιψε ο Κωνσταντινόπουλος. Να δούμε τι μας είπε η φυλά σε επανάληψη. Παραβάλλει η Βάρδα θέλει την νίκη για να τερματίσει δεύτερη θέση βαθμολογία. Αυτός είναι ο στόχος. Μετά την σχεδόν οριστική κατάκτηση της πρώτης θέσης από την Παναχαϊκή. Ο Γούρμος είναι στο έδαφος τώρα. Συνέχεια στο παιχνίδι, Κοκκίνης. Αντριέλος. Πολίτης. Αντριέλος. Ο Σαμπανέ επίδειξε με τον Ευσταθίου, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά. Μαυρόπουλος. Βασίλης Μαυρόπουλος, δυνατή παλιά, θα καταλήξει ο Κωνσταντινόπουλο. Αγουρίδης πίσω στον Κωνσταντινόπουλο. Ο Αχαγιώτης γκολκίπερ θα απομακρύνει. Σε ένα χώρο ο Πέπιασε την κεφαλιά ο Χατζηλάμπρος, ο Τάσος Χατζηλάμπρος με το νούμερο 3, γιατί είναι και ο Χατζηλάμπρος ο Στάθης με το νούμερο 8. Και οι γηπεδούχοι με τον Τόμα ελέγχουν. Νικολόπουλος. Νικολόπουλος. Κερδίζουν οι παίχτες της Θήβας. Δεν έγινε παλιά για τον Τόσκα. Τώρα ο Τόσκο φσάιτ. Έχει σηκώσει κύριε Θανασοπούλου. Στην επαφή του Τόσκα, offside. Συνέχεια στο μάτς με την ομάδα της Βάρτας και πάλι στο προσκήνιο με τον Αγουρίδη από αριστερά. Δημήτρης Αγουρίδης. Αγουρίδης υπό την πίεση του Αργυρίου. Αγουρίδης, ωραία προσπάθεια, Αγουρίδης. Αγουρίδης, Μητρόπουλος, Μίλτος Μητρόπουλος. Μητρόπουλος, Γούρμος. Πατάει ωραία ο Γούρμος. Τόσκα κέρδισε. Αργυρίου. Μπαλιά για τον Τόσκα. Κοκκίνης. Η μπάλα είναι πλάγιο για τη Βάρδα. Νέο πλάγιο. Κωνσταντινόπουλος. Αλούτης και τώρα ο Νικολόπουλος. Αλλάζουν την μπάλα. Νικολόπουλος. Ανδριέλος. Νικολόπουλος. Νικολόπουλος, Ανδριέλος. Νικολόπουλος. Ο αρχηγός καθαρίζει τη φάση του Ευθυμίου. Παραχωρεί το πλάγιο. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Ανδριέλος. Καρούτης. Νέο πλάγιο. Παραχώρησε ο Αντωνίου. Ανδριέλος. Ντόμας. Ντόμας υπό την πίεση του Χατζηλάμπρου. Πολίτης. Περικλής Πολίτης. Δεν μπορεί να βρει συμπαίχτη. Το τάκλι είναι ωραίο του Πολίτη. Αντωνίου. Άνοιξε την μπάλα. Ντόμας. Πολίτης, Ντόμας.
Αλλά δεν βγήκε. Τώρα βγήκε και το πλάγιο είναι για τη Βάρδα. Που φαίνεται να έχει μπει λίγο καλύτερα στην επανάληψη. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Ο Σαμπανέ με τη μία την μπάλα. Εδώ κάτι ζητάνε της Βάρδας. Ο Ντόμας, ο διαιτητής είπε παίζεται. Θα ξαναδούμε αυτή τη φάση που έγινε στο 50 ακριβώς. Γούρμος στη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί, κόβουν οι παίχτες Στίβας, Αντωνίου και διώχνει ο Χατζηλάμπρος για να βρει τον Τόσκα, δυνατή παλιά πλάγιο για τη Βάρδα. Πλάγιο εκτελέστηκε, Καρούτης, Νικολόπουλος, πίσω η μπάλα στον Κωνσταντινόπουλο. Κωνσταντινόπουλος, κεφαλιά του Αργυρίου, Αγουρίδης, Μητρόπουλος, Αγουρίδης, Μητρόπουλος και πάλι, πίσω στον Κωνσταντινόπουλο. Κωνσταντινόπουλος, Ανδριέλος που πιέζεται, σωστά στον Κωνσταντινόπουλο, αυτός απομακρύνει, Νικολόπουλος, Νικολόπουλος, δεν μπόρεσε να βρει τον Καρούτη. Ο Τόσκα για την ομάδα της Στίβας, είναι ευκαιρία εδώ, το σούτ που γίνεται και γκολ, έχουμε το 0-1 με σκόρο το Μαυρόπουλο. Το Τόσκα και 0-1 με Μαυρόπουλο, ο Βασίλης Μαυρόπουλος λοιπόν ανοίγει το σκόρο για την ομάδα της Στίβας. Ο Μαυρόπουλος που είναι και υπηρετή στο δικείο του θητεία, 0-1 λοιπόν στο 51, 52 μάλλον, Μαυρόπουλος ο σκόρερ, Τόσκα και Μαυρόπουλος, 0-1 η Στίβας στο 52. Μηδέν ένα που είχε κερδίσει η Θήβα, να πούμε, και στην Αχαγιά, την Αχαϊκή, πριν από τρεις αγωνιστικές. 0-1 προηγείται και σήμερα εδώ στη Βάρδα, με σκόρ του Μαυρό προστάτα για τη Βάρδα, Γούρμος. Για να δούμε την αντίδραση των γηπεδούχων. Επαναλαμβάνω, θέλουν την νίκη για να καπαρώσουν τη δεύτερη θέση. Για να διατηρήσουν μάλλον, γιατί υπάρχουν πολλές, υπάρχουν ακόμα τέσσερις αγωνιστικές μαζί με τη σημερινή πέντε. Ένα σούτ εδώ που γίνεται, καλό από τον Μίλτο Μητρόπουλο, κινήσει μπάλα out, λίγο out, καλή ευκαιρία εδώ για τη Βάρδα. Το σούτ του Μίλτου Μητρόπουλου στο επόμενο λεπτό, στο 53, λίγο out η μπάλα. Ο Μόνος δίνει συνέχεια. Κεφαλιά του Κοκκίνη. Αγουρίδης. Πλάγιο παραχώρησε ο Κουτσούμπας. Μπαλιά που γίνεται εδώ. Ο Αργυρίου πλάγιο. Πλάγιο για τη Θήβα λοιπόν, προηγείται 0-1 εδώ μέσα στη Βάρδα με τον γκολ του Μαυρόπουλου από το 52. Τώρα είμαστε στο 54, το πλάγιο εκτελέστηκε, φίλες και φίλοι. 9 λεπτά συλλογμένα στην επανάληψη. Μαυρόπουλος ο σκόρερ. Ο Κοκκίνης, Μαυρόπουλος με το κεφάλι. Αγουρίδης. Νέα κεφαλιά του Μαυρόπουλου. Ο Ντόμας, κεφαλιά του Μαυρόπουλου. Η μπάλα κατεβαίνει. Νικολόπουλος, λάθη επιλαθών, κερδίζει ο Αντωνίου. Ντόμας. Ο Γούρμος. Παλιά δεν πέρασε. Πλάγιο. Καρούτης, Νικολόπουλος, Ντόμας, έχασε την μπάλα και φεύγει ο Αντωνίου. Αντωνίου για τον Τόσκα, δεν μπορέσε ο Τόσκα. Η Βάρδα που, να πούμε ότι η Θήβα έχει εξασφαλίσει σχεδόν την παραμονή στην κατηγορία, καθώς έχει 31 βαθμούς.
Η ομάδα που υποβάζεται έχει 21 το ζευγολατιό, οπότε έχει μια διαφορά ασφαλείας 10 βαθμών και δεν κινδυνεύει. Βέβαια, έχει ασφαλίσει την παραμονή και θεωρώ ότι η γραμμή του υποβασμού δεν θα πάει πάνω από 30 βαθμούς, λογικά. Το ζευγολατιό μάλιστα χάνει και ένα 0 στη Χαλκίδα. Το 50 συνεχιστεί με ένα φάουλ 10 λεπτά συμπληρωμένα στην επανάληψη. Πάντα 0-1. Η Θήβα με τον Μαυρόπουλο προηγείται από το 52. Το φάουλ εκτελέστηκε. Νικολόπουλος πίσω. Γούρμος τώρα. Ωραία προσπάθεια από τον Αντρέα Γούρμο. Να δούμε Γούρμος. Φάουλ. Κερδίζει ο Γούρμος από τον Κουτσούμπα. Το φόβο λοιπόν για τη Βάρδα με τον Μίλτο Μητρόπουλο εκτελεστεί. Μητρόπουλος εκτελεί. Ένα σου την μπάλα κοντράρι. Μητρόπουλος και πάλι. Με το δεξί θα βγάλει τη σέντρα. Σαμπανέι. Σαμπανέι εκεί με Αργυρίου πλαγιό. Το πλάγιο εκτελέστηκε Ντόμας. Περικλής Πολίτης κερδίζει το πλάγιο για τη Βάρδα. Όπως οι παίχτες Στίβας απομακρύνουν την μπάλα. Κωνσταντινόπουλος απομάκρυνε, Μητρόπουλος με το κεφάλι. Φάουλ εδώ. Και κάρτα στον Αγουρίδη. Ο αρχηγός Ευθυμίου εκτέλεσε το φάουλ. Μπάλα πέρασε και καταλήγει άω την μπάλα. Συνέχεια από τον Κωνσταντινόπουλο. Πολίτης. Πολίτης θα βγάλει τη σέντρα. Κεφαλιά του Μαυρόπουλου που μακρύνει. Και η μπάλα πλάγιο για τη Βάρδα. Σαμπανέι. Ντόμα, σέντρα σου του Ντόμα. Η μπάλα σκάει στο έδαφος και μαζεύει ο γκολκίπερ μόνος. Συνέχεια στο παιχνίδι. Προσπάθησε εδώ ο Αργυρίου. Φάουλ. Φάουλ ο διαιτητής στο έδαφος Αργυρίου. Φωνάζουν από τη Βάρδα, δεν υπήρχε φάουλ. Προσωπικά πιστεύω ότι
σημείο του πέναλτι όμως δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στο δίκτυο του Μόνη, αλλά έφυγε λίγο πάνω από την αιστεία του τερματοφύλακα της Θήβας. Έτσι λοιπόν, από το 52 με τον γκολ του Μαυρόπουλου, η Θήβα προηγείται με 0-1 και έχει κερδίσει τώρα και ένα φάουλ 5-6 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή της Θήβας πάνω στον άξονα. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες αυσιμαχίες μεταξύ των παιχτών και νομίζω ότι θα αρχίσει να εκκλείσει. Κάποια νεύρα τώρα εδώ. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή, τουλάχιστον μέχρι το 25 λεπτό δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Να θυμίσουμε Χαλκίδα Ζεμπολαφίου 1-0 και Φωστίδα Εδόξα Μεγαλόπολης 1-0. Υπάρχει το παιχνίδι Βέρεια της Τρίπολης, τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Αν θέλεις να μείνουμε... Να δούμε αυτό το φάουλ τώρα σε καλό σημείο για την ομάδα της Θήβας. Τείχος από τους παίχτες της Βάρδας. Το φάουλ εκτελέστηκε από τον Τόσκα, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Κωνσταντινόπουλου. Το φάουλ του Τόσκα. Θα μπει ο Βατσής. Θα κάνει αλλαγή η Βάρδα. Θα μπει ο Λευτέρης Βατσής σε λίγο. Βάρδα που είναι πίσω στο σκορ, επαναλαμβάνω. Η Θήβα είναι αυτή με τον Μαυρόπουλο. Προηγείται 0-1 εδώ μέσα στο Γρηγόρη Καλάκος. Οι κόντρες. Η μπάλα θα φτάσει στον κολκίπερ Κωνσταντινόπουλο με τα πόδια που μακρύνει. Και η μπάλα θα προσπαθεί ο Γούρμος. Καλύπτει με το σώμα του Αργυρίου πλάγιο. Θα γίνει τώρα η αλλαγή. Βγαίνει ο Μητρόπουλος και μπαίνει ο Βατσής. Στο 57. Στο 62 η αλλαγή αυτή λοιπόν ο Βατσής με τον Μητρόπουλο. Πρώτη αλλαγή για τους γηπεδούχους. 62 λεπτά παιχνιδιού 0-1. Πριν από 10 λεπτά ο Μαυρόπουλος είναι αυτός που έχει πετύχει τον γκολ που χωρίζει δύο ομάδες. Οι γηπεδούχοι προσπαθούν με τον Τόμα για να βρει το Γούρμο. Απομακρύνουν οι της Θήβας. Τρέχει ο Αντωνίου. Είναι και ο Κοκκίνης. Ο Κοκκίνης απομακρύνει. Μπάλα παίρνει ύψος. Ο Τόσκα εκεί προσπάθησε. Αντωνίου, για να δούμε, έφτασε η μπάλα σε αυτόν. Τελευταία στιγμή εδώ. Φάουλ. Φάουλ είναι ο διαιτητής εδώ. Ο διαιτητής θα το δίνει φάουλ του Κοκκίνη στον Αντωνίου. Διαμαρτυρίες από τους παίχτες της Βάρδας. Μάλλον για επικίνδυνο παίξιμο έδωσε εδώ το φάουλ ο διαιτητής. Θα λέγαμε δεν έγινε καμιά ανατροπή. Απλά για επικίνδυνο παίξιμο έδωσε αυτή την παράβαση ο κύριος Γιαννόπουλος. Αυτό θεώρησε. Και διαμαρτύρονται όπως βλέπετε οι παίχτες της Βάρδας. Για να δούμε, κρατάει και μια κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα στον Κοκκίνη με δεύτερη κίτρινη που βάλει τον Κοκκίνη. Θα μείνει με 10 η Βάρδα, χάνει και 0-1. Δύσκολα τα πράγματα τώρα σίγουρα. Με 10 λοιπόν η Βάρδα λόγω της αποβολής του Κοκκίνη και φάουλ σε καλό σημείο για τη Θήβα. Μετά την αποβολή του Κοκκίνη στο 64.
Υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες. Όπως βλέπετε. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ ακριβώς στο ημικύκλιο για την ομάδα της Θήβας, φίλες και φίλοι. Έχει στηθεί το τείχος των παιχτών της Βάρδας. Είμαστε ακριβώς στο 66. Με 10 η Βάρδα και φάουλ σε καλό σημείο. Η Θήβα προηγείται 0-1. Για να δούμε. Αντωνίου θα το εκτελέσει. Μαλισιώβας ποιος είναι. Ο Τόσκα φεύγει από την μπάλα. Το φάουλ εκτελείται. Γκολ 0-2. Υπέροχη εκτέλεση φάουλ 0-2 Μαλισιώβας. Φοβερό το φάουλ του Μαλισιώβα εδώ, 0-2 η Θήβα. Με το φάουλ του Μαλισιώβα στο 67. Στο 67 λοιπόν 0-2. Με το φάουλ του Μαλισιώβα. Μηδέν δύο λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα για τη Βάρδα. Είναι πίσω στο σκορ με 2 γκολ διαφορά. Παίζει και με 10 παίχτες. Για να δούμε τη συνέχεια. Αγουρίδης. Νικολόπουλος. Βάρδα επαναλαμβάνει, είχε κερδίσει και μέσα στην Αχαγιά. Την Αχαϊκή με 0-1. Πριν από 3 αγωνιστικές, αν θυμάμαι καλά. Κερδίζει και σήμερα εδώ στη γειτονική Βάρδα 0-2. Φάουλ τώρα για τη Βάρδα. Στο έδαφος ο Γούρμος σηκώθηκε. Έχει σηκώσει όμως offside στο βάθος ο κύριος Γκούμας. Έχει σηκώσει offside ο κύριος Γκούμας και είναι ως μη γενόμενο το φάουλ. Το φάουλ εκτελέστηκε. Κεφαλιά του Αγουρίδη. Βατσής που είχε μπει αλλαγή. Σαμπανέι. Σαμπανέι με Μαυρόπουλο με το σκόρ. Σαμπανέι πλάγιο. 0-1 λοιπόν ο Μαυρόπουλος στο 52 και 0-2 με πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ. Ο Κώστας Μαλισιώβας στο 67 προηγεί τη Θήβα εδώ μέσα στη Βάρδα. Ο Αγουρίδης εκτέλεσε. Σαμπανέι. Σαμπανέι θα βγάλει τη σέντρα. Ο μόνος εκεί με τον αχέρι με γροθιές απομακρύνει στο κεφάλι του Γούρμου, είδατε. Και η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο για τους γηπεδούχους του Ηλιαφωτόπουλου με τον Ανδριέλο να ελέγχει την μπάλα. Ανδριέλος θα βγάλει τη σέντρα για τον Γούρμο με το κεφάλι ο αρχηγός Ευθυμίου. Μπαλάου μακρύνεται. Κεφαλιά του πολίτη. Ο Ντόμας τώρα. Ο Σαμπανέι. Φάουλ από τον Κουτσούμπα. Το φάουλ του Κουτσούμπα εδώ. Στο 69. Φάουλ λοιπόν. Το φάουλ εκτελέστηκε. Η μπάλα σκατώχρος και μαζεύει ο μόνος από τον Καρούτη. Μόνος δίνει συνέχεια.
Ανδριέλος, η μπάλα είναι out. Πολίτης. Ντόμας. Προσπαθεί Βάρδα, αν και με ένα παίχτη λιγότερο. Ήταν όμως 0-2 εδώ στην έδρα της από την ομάδα της Θήβας. Είκοσι λεπτά απομένουν για το φινάλε. Βατσής. Μαλισιώβας. Σκόρα του 0-2 με το υπέροχο φάουλ. Τόσκα προσπάθησε. Κεφαλιά του Νικολόπουλου. Πίσω η μπάλα. Κωνσταντινόπουλος. Θανάσης Κωνσταντινόπουλος έδωσε συνέχεια. Κεφαλιά του Ευθυμίου που καθαρίζει όλες τις φάσεις τα μετώπισε της Θήβας. Το τάκνι τώρα του Ευθυμίου. Αγουρίδης. Αγουρίδης. Φάουλ Αγουρίδης, κερδίζει για την Βάρδα. Και κάρτα που βλέπει ο Μαυρόπουλος. Στο 72. Στο φάουλ ο Αγουρίδης. Για την ομάδα της Βάρδας. Αγουρίδης το εκτελεί. Πέρασε η μπάλα εδώ. Γούρμος θα να κάνει το σούτο. Γούρμος. Offside. Έχει σηκώσει το βάθος ο κύριος Γκούμας. Έχει σηκώσει σημαίνει και τον κύριος Γκούμας στο βάθος. Πιο πίσω ο Λοδιέτης να πάει η μπάλα. Πάντα 0-2. Θα κάνει αλλαγή η Θήβα, θα μπει ο Κατσογιάννης. Σε λίγο. Συνέχεια από τον Μόνο. Κεφαλιά του Μαλισιώβα, Κωνσταντινόπουλος. Νικολόπουλος. Πιέζουν ψηλά οι παίχτες της Θήβας. Τόσκα. Τόσκα θα κάνει το σουτ στην αγκαλιά του τροματοφύλακα Κωνσταντινόπουλου. Δεν είναι δυνατό. Κωνσταντινόπουλος. Δεν ήταν καλή επαναφορά για το Σαμπανέ. Πλάγιο για τη Θήβα. Θα γίνει αλλαγή τώρα. Θα βγει ο Αντωνίου. Και μπήκε ο Κατσογιάννης λοιπόν. Βγήκε ο Αντωνίου και μπήκε ο Κατσογιάννης. Στο 74. Να δούμε αν στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού θα αλλάξει κάτι. Πάντα 0-2 Νικολόπουλος. Αγουρίδης. Ρώτης Αγουρίδης για το Γούρμο. Γούρμος αποφεύγει το τάκλινγκ του αρχηγού της Θήβας. Γούρμος επιμένει. Γούρμος και πάλι. Η μπάλα είναι out. Σωστά. Είναι out η μπάλα.
Μόνος δίνει συνέχεια. Ανδριέλος με το κεφάλι. Πολίτης. Ανδριέλος και πάλι ο Μακρίνη. Πάνω στο Βατσί. Κερδίζει ο Μαυρόπουλος. Και ένα σούτ μακρινό στην αγκαλιά του Κωνσταντινόπουλου. Η μπάλα, ο οποίος δεν ανησυχεί. Αγουρίδης. Η μπάλα είναι πλάγιο για την Θήβα. Κωνσταντινόπουλος. Ανδριέλος. Σαμπανέη. Κερδίζουν οι παίχτες της Θήβας. Έγινε κόντρα. Πολίτης. Για να δούμε τον Περικλή τον Πολίτη. Πολίτης παραχωρεί το πλάγιο ο Ευσταθίου. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Πολίτης. Ντόμας. Λάθος όμως, το πλάγιο είναι για τη Θήβα. Ανδριέλος, φάουλ εδώ, σωστά. Κέρδισε το φάουλ ο Νίκος Ανδριέλος, κάποια νεύρα εδώ. Αλλαγή για την Θήβα δεύτερη, ο Γεωργόπουλος θα μπει. Σε λίγο η αλλαγή. Βατσής. Ντόμας. Ντόμας. Δεν μπορεί να βρει συμπαίχτη του. Τόσκα. Τόσκα. Μπαλιά εδώ για το Μαλισιόβα, το σκόρ του 0-2. Μαλισιόβα θα κάνει το σούτ. Γιώργος Κωνσταντινόπουλος. Στο σούτ του Μαλισιόβα λοιπόν έδειξε ο Κωνσταντινόπουλος. Στο 77. Έγινε λοιπόν η αλλαγή για την ομάδα της Θήβας. Βγήκε ο Μαλισιόβας και μπήκε ο Γεωργόπουλος. Τόσκα. Ωραία μπαλιά του Μαυρόπουλου εδώ και φεύγει πολύ ωραία η Θήβα με τον Αργυρίου. Αργυρίου. Έχει κλειστεί όμως και κάνει το επιθετικό φάουλ, σωστά. Το επιθετικό φάουλ του Αργυρίου. Σε μια ωραία επιθετική προσπάθεια πάντως της Θήβας. Έκλεψε εδώ ο Χατζηλάμπρος. Πλάγιο για την Βάρδα. Πάντα 0-2. 11 λεπτά το τέλος. Ανδριέλος. Αγουρίδης. Σαμπανέη. Δεν μπορεί ο Σαμπανέη. Στη μονομαχία με κουτσούμπα το πλάγιο είναι πάντως για τη Βάρδα. Βάρδα που έχει μόνο μία ήττα σε αυτό το γήπεδο φέτος, σαν την Παναχαϊκή 0-1. Σε αρχές του πρωταθλήματος, δεν έχει ξαναειδηθεί στην έδρα της. Ντόμας. Ανδριέλος. Πολίτης. Σέντρα σου του Περικλή Πολίτη. Εύκολη υπόθεση για τον goalkeeper, μόνο μαζεύει την μπάλα.
Η μπάλα τώρα στον goalkeeper Κωνσταντινόπουλο. Ανδριέλος. Καρούτης. Καρούτης για την ομάδα της Βάρτα. Πλάγιο τώρα με τον Αγουρίδη. Ανδριέλος. Η μπάλα πίσω στον Κωνσταντινόπουλο. Νικολόπουλος. Αγουρίδης. Νικολόπουλος. Ντόμας. Αγουρίδης. Πολίτης. Για να δούμε εδώ το σούτ του Πολίτη. Μπάλα κόντερ όμως πάνω στον Χατζηλάμπρο και καταλήγει πλάγιο η μπάλα. Και θα έχουμε και τρίτη και τελευταία αλλαγή για την ομάδα της Θήβας. Θα μπει ο Μπέκα σε λίγο. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Ανδριέλος. Φάουλ. Σωστά κερδίζει το φάουλ Ανδριέλος από το Μαυρόπουλο. Φάω λοιπόν για την ομάδα της Βάρδας. Στο 83 το φάουλ εκτελέστηκε. Ο μόνος μαζεύει. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι τώρα. 7 λεπτά που μένουν για το τέλος. Πάντα 0-2 η Θήβα. Θα φύγει μια πολύ μεγάλη νίκη σίγουρα η Θήβα εδώ από τον Γρηγόριο Σκαλάκου. Στο βολέ από τον έδρανο φύλακα στον άλλο. Πολύ ήταν εδώ από το μόνο. Κωνσταντινόπουλος. Η Θήβα που με την διαφαινόμενη νίκη της θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Έχει εξασφαλίσει, επαναλαμβάνω, την παραμονή στην κατηγορία, γιατί και πριν την έναρξη του αγώνα είχε 10 βαθμούς διαφορά του Ζευγολατιού. Δεν κινδυνεύει, θέλει να πάρει μια θέση όσο πιο ψηλά γίνεται. Αλλαγή λοιπόν θα γίνει και για τη Βάρδα και για τη Θήβα τώρα. Για την Θήβα θα μπει ο Μπέκα. Και για τη Βάρδα θα μπει ο Καλογερόπουλος. Δύο αλλαγές. Βγαίνει λοιπόν ο Μαυρόπουλος και μπήκε ο Μπέκα. Και βγήκε ο Καρούτης για τη Βάρδα και μπήκε ο Καλογερόπουλος, 84. Κωνσταντινόπουλος δίνει συνέχεια. Αργυρίου. Αργυρίου επιμένει. Έλα πίσω την μπάλα στον Κωνσταντινόπουλο. Με τα πόδια το τελευταίο σαν μακρύνει. Και ένα σουτ άστοχο από τον Γιωργόπουλο. Δεν είναι ο Κωνσταντινόπουλος. Η μπάλα πολλά μέτρα out. 5 λεπτά πριν το τέλος. Πάντα 0-2 η Θήβα. Κεφαλιά του Γούρμου, φάουλ. Του αρχηγού της Θήβας, του Εθιμίου. Ντόμας. Νικολόπουλος. Ανδριέλος. Πολίτης, φάουλ.
Κερδίζει ο Περικλής ο πολίτης. Το φάουλ εκτελέστηκε. Το σούτ του Γούρμου μπάλα κοντράρι. Ανδριέλος νέο σούτ πάλι κοντράρι μπάλα. Και έκοψε ο Μπέκα που είπε και αλλαγή. Και φεύγει η Βάρδα στη, η Θήβα στην κόντρα, αλλά έγινε λάθος όμως μπαλιά. Βατσής. Πολίτης. Χατζηλάμπρος. Χατζηλάμπρος εκεί. Σαμπανέι, το πλάγιο είναι όμως για τη Θήβα. Τέσσερα λεπτά πριν το τέλος, η ομάδα της Θήβας. Και πάλι στο προσκήνιο, ο Γιωργόπουλος, Κουτσούμπας. Κουτσούμπας, Κατσογιάννης, πλάγιο, κέρδισε ο Μπέκα. Ο Μακρύνιο Ανδριέλος. Καλογερόπουλος, πλάγιο. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Νικολόπουλος. Κωνσταντινόπουλος από Μακρύνι. Πλάγιο λοιπόν η μπάλα. Απομένουν 2,5 λεπτά για το τέλος. Δεν αλλάζει κάτι. Είναι 0-2 το σκορ. Προηγείται η Θήβα. Παίζει και με 10 παίχτες. Επαναλαμβάνω η Βάρδα. Από την αποβολή του Κοκκίνη με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η Θήβα με τον Κατσογιάννη. Μπέκα. Κατσογιάννης. Μπέκα προσπάθησε. Κέρδισε ο Σαμπανέι. Σαμπανέι πέρα τη μεσαία γραμμή. Σαμπανέι τον έκοψε ο Μπέκα. Μπέκα για τη Θήβα. Κουτσούμπας. Μπαλιά του Κουτσούμπα για τον Μπέκα. Μπέκα. Μπέκα εκεί στο κόρνερ με Νικολόπουλο. Πλάγιο. Ένα λεπτό ακόμα για το τέλος, φίλες και φίλοι. Εδώ στο Γρηγόρης Χαλάκος, πάντα πάω Βάρδα Θήβα 0-2. Το 0-1 ο Μαυρόπουλος στο 52. 0-2 με απευθείας θύμα φάουλο Μαλισιώβας στο 67. Η μπάλα είναι out. Κωνσταντινόπουλος θα τη στήσει στο σημείο για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Για αυτά τα λίγα λεπτά που μένουμε τις καθυστερήσεις για το τέλος. Τυπική διαδικασία τα τελευταία αυτά λεπτά. Ανδριέλος. Προσπαθεί και υπάρχει φάουλ για τη Θήβα. Κατσογιάννης. Μπέκα. Και ο αρχηγός Ευθυμίου. Νίκος Ευθυμίου, μια βαθιά μπαλιά.
Κωνσταντινόπουλος. Αργυρίου. Τόσκα. Τόσκα και τώρα Μπέκα. Μπέκα, λάθος. Βατσής. Λάθος του Βατσή. Μπέκα. Βατσής και πάλι. Ντόμας. Ντόμας. Λογερόπουλος. Αυτή τη στιγμή συμπληρώνει τα 90. Πολίτης. Μπαίνουμε σε καθυστερήσεις. Πλάγιο. Αλλαγή παιχνιδιού. Αγουρίδης, Νικολόπουλος. Στο πρώτο λόγο καθυστερήσεων είμαστε. Καλογερόπουλος που είχε μπει αλλαγή. Ανδριέλος. Βατσής. Αγουρίδης. Αγουρίδης. Μπαλιά του Αγουρίδη. Καλή εκεί για τον Ντόμα. Να δούμε Ντόμας. Αγουρίδης θα κάνει το σούτο Αγουρίδης στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Το σούτο Αγουρίδη στο πρώτο λόγο καθυστερήσεων. Στην αγκαλιά του goalkeeper μόνου. Δεύτερο λόγο καθυστερήσεων, ο μόνος δίνει συνέχεια. Κατσογιάννης. Και μπει αλλαγή. Μπέκα. Κουτσούμπας, Μπέκα. Μπέκα. Χατζηλάμπρος. Μπαλιά, out. Δεν θα αρχίσει να σφίξει και τελείξει τώρα ο διαιτητής ο κύριος Γιαννόπουλος. Έχουμε παίξει 2,5 λεπτά καθυστερήσεων, πάντα 0-2 η Θήβα. Κωνσταντινόπουλος δίνει συνέχεια. Κουτσούμπας. Μπέκα. Κουτσούμπας. Η μπάλα βγήκε, είναι πλάγιο. Αγουρίδης. Εκτελεί. Ευθυμίου. Πολύ καλός αμυντικός. Ο Νίκος Ευθυμίου. Καθαρίζει όλες τις φάσεις, τα μετώπιστε. Μπαλιά που γίνεται για τον, για τον Τόσκα, την βάλα στον Κωνσταντινόπουλο. Και με 3 λεπτά καθυστερήσεων έχουμε τη λήξη από τον κύριο Γιαννόπουλο, τον Μεσίνιο Ρέφερη. Η Βάρδα θα υποστεί τη δεύτερη ήττα της εδώ στο Γρηγόρης Καλάκος, εντός έδρας παιχνίδι. 0-2 πάω Βάρδα Στίβα, το 0-1 ο Μαυρόπουλος στο 52 και το 0-2 ο Μαλισιώβας με φάουλ απευθείας στο 67. Η Βάρδα απογονήθηκε και με 10 παίχτες στη φάση, λίγο πριν τη φάση του δεύτερου γκολ, καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κοκκίνης. Αυτά όμως από εμάς, φίλες και φίλοι, εδώ από το Γρηγόριος Καλάκος. Τελικό αποτέλεσμα για την 26η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πάω Βάρδα Στίβα 0-2. Καλό σας βράδυ.